κάνεις. Εγώ θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου, γιατί από 10 Δευτέρου έχω εδώ το αίτημα. Έκανα ένα αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την περίοδο της αποκριάς, να γίνει απελευθέρωση ωραρίου. Για την ιστορία αναφέρω ότι αυτό δεν είναι επινόηση ούτε δικιά μου, ούτε των πρώην Προέδρων. Είναι του Δημάρχου Κοζάνης Πάρη Κουκουλόπουλου και το οποίο καταψηφιζόταν κατά την παράδοση όλα τα χρόνια. Εκείνος ο Δήμαρχος εκείνα τα χρόνια επικαλέστηκε το εθιμοτυπικό δίκαιο και βάσει αυτού του δικαίου απελευθερώνονταν η χρήση παράτασης της μουσικής για την περίοδο της αποκριάς. Εγώ έχω κάνει το αίτημά μου. Ακόμα δεν έχω απάντηση. Περάσαν ήδη 10 μέρες από τότε που κρέα ξεκίνησε. Τα τηλέφωνα είναι εκατοντάδες των συναδέλφων. Απάντηση από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχω. Αν και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μου την είχε προαναγγείλει ο κύριος Μπιλιώνης. Είχε αποφασίσει για εσάς και λέει ότι δεν θα είναι θετική. Προσβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναφέρει ότι ο κύριος Μπιλιώνης αποφάσισε γι' αυτό. Ναι, όχι. Θα παρακαλέσω... Έτσι μου είπε ότι δεν θα υπάρχει γνωμοδοτική τέτοια και φαντάζομαι αυτό έγινε. Περιμένω την απάντηση για να την παραδώσω κι εγώ στα μέλη μου. Όσον αφορά. Λοιπόν, ένα διάλειμμα, μία ακόμα ή άνω τελεία. Βάλτε για να σε απαντήσω σε αυτό ναι. Τη δυσαρέσκειά σα. Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι πρόεδρος και να ασχοληθώ και με την. Η δυσαρέσκεια λοιπόν, είναι ως προς το ότι δεν έχει έρθει απάντηση ακόμη, έτσι. Λοιπόν, το αίτημα λοιπόν κατατέθηκε, είπατε πότε. 10 Δευτέρου. 10 Δευτέρου. Ξέρετε πότε συζητήθηκε. 13 Δευτέρου. Δημοτικό Συμβούλιο σε τρεις μέρες Δημοτικό Συμβούλιο καταλαβαίνετε ότι 14, ξέρω από πόσες είναι 4 μέρες, δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά... Απάντηση δεν έχω κύριε Φλόγο. Περιμένετε συνάδελφε κύριε Κεχαγιά, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι του να συγκληθεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε 4 μέρες το έκανε για ακριβώς για να σας εξυπηρετήσει. Η απάντηση δεν την πήρατε, θα την πάρετε αύριο γιατί μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Λοιπόν, ούτως ή άλλως όμως αυτό το διάστημα υπήρχε μια ανοχή από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Το ξέρετε καλά. Αυτά ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Ορίστε, συνεχίστε. Όσον αφορά τώρα το συζητάμε τον κανονισμό, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε υπέρ, κατά. Ο λόγος μας είναι να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς των συναδέρφων μας. Εκπροσωπούμε και αυτούς που ευεργετούνται αλλά και από αυτούς που θεωρούν ότι πλήττονται και μας φέρουν τους προβληματισμούς τους. Άκουσα προηγουμένως με προσοχή και την εισήγηση του κυρίου Καθήλη και τις ερωτήσεις των συναδέρφων. Άκουσα, είπατε ότι δεν αποφασίζεται σήμερα ποιοι θα αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα, αυτό θα αποφασιστεί. Έχω όμως γνώση τι γινόταν την περίοδο του κορονοϊού. Και μιλάω εξ ονόματος του Παναγιώτη του Δαγκλή, γιατί είμαι εξουσιοδότηση. Αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα του 58, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για το βασιλικό του διάταγμα του 58, θα αλλάζει ο κανονισμός της πόλης της Κοζάνης, σύμφωνα με ένα διάταγμα του βασιλιά, του 58. Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, ο κύριος Δαγκλής έχει απευθείας προβολή. Δεν του δόθηκε. Και δεν του δόθηκε με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει χώρος διαθέσιμος. Είναι ήδη κατελημένα. Ερωτήσεις τον ίδιο. Μέχρι εκεί είμαι εξουσιοδοτημένος να μιλήσω εγώ. Παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ. Στην τοποθέτησή μας. Ναι. Όχι, εγώ σας αναφέρω ένα παρακαλώ, κύριε ένα περιστατικό. Ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ στην τοποθέτησή σας. Μπορείς να συνεχίσετε κύριε Βουτή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κάποιους προβληματισμούς έδειξε ο συνάδελφος. Εγώ σας είπα, δεν έχω δικαίωμα να πάρω θέση, αλλά έχω δικαίωμα να μιλήσω για ίση μεταχείριση. Γιατί είδα ότι κάπου μειώνονται. Δηλαδή από ένα 75 γίνονται ένα 25. Αυτό που λέτε είναι θέση, Πρόεδρε. Ναι, όχι, να υπάρχει ισονομία, αυτό λέω. Δεν μπορώ να πάρω θέση να πω να μην βγάλουν οι άνθρωποι. Δεν έχω το δικαίωμα να στηρίξω το μεροκάμα του κάποιου ανθρώπου, αλλά να έχει το ίδιο δικαίωμα και ο άλλος. Δεν μπορούμε από τον έναν να του αφαιρούμε τραπεζοκαθίσματα και στον άλλο να δίνουμε. Αυτά.
προς το παρόν. Αν θέλετε να διευκολύνω τη συζήτηση, να απαντήσω, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματά σας, οι προβληματισμοί που σας ανέφερα για την ασφάλεια των εργαζομένων, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ούτε... αυτά, δεν έχω να πω. Χρειαστεί εδώ, θα είστε, δώστε πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω κάτι που δεν έφυγε πριν. Όσο, μισό λεπτό, θα κάνετε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όσο για το εθνικό δίκαιο που αναφερθήκατε, λοιπόν, επειδή τυχαίνει να ήμουν δικηγόρος, το εθνικό δίκαιο έχει, η εφαρμογή το έχει περιοριστεί στο ελάχιστο πια και ισχύει το θετικό δίκαιο. Δηλαδή, τι αποφασίζεται από το οργανωμένο κράτος και την πολιτεία, έτσι, με την μορφή όλων των οργάνων. Okay, δεν α... Το τι γινότανε, μισό λεπτό, κύριε, θα το, κύριε Στολτίδη, θα το ακούσετε, περιμένετε. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, το ότι έπαιρνε αποφάσεις, γιατί και εγώ ήμουν μέλος και τότε και παίρναμε αποφάσεις, έτσι. Ήταν απλά πάντα υπήρχε ο κίνδυνος, να ξέρετε, να πάμε εμείς κατηγορούμενοι, αλλά δεν μας ενδιέφερε με την έννοια το ότι θέλαμε, στο βαθμό που θέλαμε τότε, να εξυπηρετήσουμε τους επιχειρηματίες. Αυτά τα λίγα. Παρακαλώ, σε ποιον, στον Πρόεδρο. Ναι, παρακαλώ. Με όλο το σεβασμό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ φίλε Αλέκο, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι εσείς θέλετε να μεταφέρετε τις ανησυχίες του κόσμου. Εσείς δεν θα πείτε αν μπορούμε ή δεν μπορούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι η τοποθέτηση. Και θα σας το πω με παράδειγμα. Ας με συγχωρέσει, πας στο Χριστό. Είσαι στα Κύλα ο αγρότης και ο άλλος ο Υιός του Θεού είναι στην Κοζάνη. Ο ένας είναι επιστήμονας και ο άλλος είναι αγρότης. Ο ένας παρακαλάει να βρέξει για να ποτιστούν τα χωράφια και ο άλλος λέει: Θεέ μου, κάνε καλό καιρό να γεμίσει το μαγαζί μου. Εσείς σαν Χριστός τι θα φτιάχνατε? Δεν είναι ερώτημα αυτό να απαντήσουμε, κύριε Μιχαήλ. Παρακαλώ. Σας το έκανα το ερώτημα με τις λέξεις. Παρακαλώ. Σας το έκανα το ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο το ερώτημα. Έκανα το ερώτημα γιατί θέλουμε τοποθέτηση. Τι λέει ο Σύλλογος? Θέλουμε αυτό. Όχι, σας μεταφέρουμε τι είπα. Γιατί δεν είναι email, είναι και ιδέα. Είναι καταστήματα και άλλα που έχουν άλλη άποψη. Κύριε Μιχαήλ, παρακαλώ. Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ωραία. Δεν υπάρχει λοιπόν, απάντηση σε αυτό που ζητάτε, κύριε Μιχαήλ. Δεν μπορώ. Πρόεδρε. Εγώ να πω κάποιοι να μην πάρουν, αλλά. Καλοπέρατε τι λέτε. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Πρόεδρε. Αλλά κοιτάμε να προασπίσουμε. Παρακαλώ. Επειδή θεωρώ ότι δεν δίνει διευκρινιστική ερώτηση, στην τοποθέτηση μπορεί να πει ο κ. Μπέλης και να απαντήσετε στο τέλος. Όταν ένα κατάστημα. Παρακαλώ. Εντάξει. Δεν έχετε το λόγο. Εντάξει. Δώσετε στο τέλος. Okay. Θα πάρετε το λόγο και άλλα θέματα μαζί του να απαντήσετε. Μην αγχώνεστε. Έχουμε χρόνο εδώ και υπομονή να έχετε. Λοιπόν, συνάδελφοι, τοποθετήσεις. Νομίζω των 7 λεπτών είναι αρκετοί. Ο κ. Κουζιάκης έχει το λόγο. Στο τέλος. Να διευκρινίσει ο διευθυντής, παρακαλώ. Εγώ, κύριε Βουτηρή, δεν μπορώ να προκαταβάλω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορώ όμως να εισηγηθώ. Εισηγούμε, το γράφω, το υπογράφω και το στέλνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό που εισηγούμε πρέπει να είναι σύμφωνο με, να βασίζεται κάπως στην νομοθεσία. Έτσι, η αστυνομική διάταξη 3 του 96 είναι αυτή που μας περιορίζει. Και δεν περιορίζει εμένα μόνο στην εισήγησή μου, νομίζω περιορίζει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να ψηφίσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει δυνατότητα να ψηφίσει. Και παρακαλώ, στο, κύριε, και στο γραφείο μην μου, μην απλά επειδή έτυχε να το είχα μελετήσει εκείνη την περίοδο αρκετά, σας είπα ποια θα είναι η εισήγησή μου, όχι ποια θα είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ τον Διευθυντή. Κύριε Κουζιάκη, έχει το λόγο. Μετά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα πραγματικά.